Θα ήθελα απλώς, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν αναπτυχθεί τα θέματα για τα soft skills έτσι, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, να μιλήσω συγκεκριμένα για τον οδηγό που φτιάξαμε, λέγοντας ότι ειδικά τώρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα για τους νεαρούς μαθητευόμενους και τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους είναι πολύ βαριά και δύσκολα και στην ψυχολογία τους. Οπότε προσπαθήσαμε και με αυτόν τον οδηγό να δώσουμε συγκεκριμένες έτσι, οδηγίες και tips για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν τα soft skills, πάντα με μια ματιά σύγχρονη, πολύ μοντέρνα που αφορά τα παιδιά σήμερα και έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν ταιριάζουν τα πάντα σε όλους και ο καθένας θα βρει το δρόμο του για τη δική του προσωπική ανάπτυξη. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι περιλαμβάνει ο οδηγός. Λοιπόν, τώρα, τι και για ποιους. Τι είναι ο οδηγός, λοιπόν, και σε ποιους απευθύνεται. Στον οδηγό παρουσιάζουμε και αναλύουμε 12 ήπιες δεξιότητες, που τις αναφέραμε και προηγουμένως. Θα τις δούμε και αναλυτικά. Βρίσκουμε τη σημασία τους στην επαγγελματική, αλλά και την προσωπική μας ζωή. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί είναι σχετικά αλληλένδετα. Όσο πιο πολύ καλά και ευχαριστημένοι και δημιουργικοί είμαστε στην προσωπική μας ζωή, φαίνεται και στην επαγγελματική και αντίστροφα. Προτείνουμε τρόπους καλλιέργειας και ανάπτυξης των ήπιων δεξιοτήτων. Δίνουμε πρακτικές συμβουλές σε μορφή tips και δραστηριότητες συγκεκριμένες για έναν άνθρωπο με σύγχρονη γλώσσα και σύγχρονη ματιά. Και στο τέλος κάθε ήπιας δεξιότητας, θέτουμε ερωτήσεις ενδοσκόπησης και ανασκόπησης χωρίς σωστή ή λάθος απάντηση, τις οποίες ο μαθητευόμενος καλείται να απαντήσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Και απευθυνόμαστε σε σπουδαστές κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε μαθητευόμενους και φοιτητές πανεπιστημίου. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα. Η πρώτη ήπια δεξιότητα της επικοινωνίας, λοιπόν. Από τα 10 tips περίπου που περιλαμβάνει ο οδηγός, εδώ έχουμε βάλει 3, 2, 3, 4 σε κάποιες κάρτες, ίσως τα πιο σημαντικά. Τι είναι λοιπόν το πιο σημαντικό για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας? Ακούω με προσοχή το συνομιλητή μου και δεν βιάζομαι να απαντήσω. Είναι πολύ απλοϊκό, αλλά ισχύει. Ειδικά για την εποχή που διανύουμε τώρα, η συμβουλή είναι αντιμετωπίστε την εξ αποστάσεως εργασία σαν να δουλεύετε στο γραφείο. Και πολύ σημαντικό, αφήστε στην άκρη τις προκαταλήψεις. Το οποίο νομίζω ότι και ειδικά έτσι στην εποχή που ζούμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και όπου θα φτάσει ο οδηγός, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε στην άκρη τις προκαταλήψεις. Γνωρίζουμε όλοι για το ότι δεν επιτρέπεται καθόλου το hate speech και προσπαθούμε και στους μαθητευόμενους και στα πιο νέα παιδιά να το κάνουμε σαφές. Επίσης υπάρχει στον οδηγό και μία δραστηριότητα πολύ συγκεκριμένη, πρακτική. Για το κομμάτι της επικοινωνίας επιλέξαμε το να ενταχθούμε σε μια αεραστεχνική θεατρική ομάδα, που είναι πάντα ένα κομμάτι πολύ δημιουργικό. Δημιουργεί στα παιδιά και σε όσους το έχουν δοκιμάσει και είμαι από αυτούς πολύ μεγάλη χαρά και δημιουργικότητα, το οποίο αναπτύσσει πολύ και την επικοινωνία. Η δεύτερη λοιπόν ήπια δεξιότητα της ομαδικότητας, της συνεργατικότητας, τα tips που δίνουμε, κάποια από τα tips, αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και αναγνωρίστε την καλή δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοί σας ή τέλος πάντων οι φίλοι σας, οι συνεργάτες. Σεβαστείτε την ιεραρχία, ενώ διατηρείτε την προσωπική σας αξιοπρέπεια. Αφήστε στην άκρη τον εγωισμό και για πρακτική συμβουλή βρείτε έναν κοινό φιλανθρωπικό σκοπό και δραστηριοποιηθείτε από κοινού μαζί με τους μαθητές σας, συμφοιτητές ή τους συναδέλφους σας. Πάμε να δούμε λοιπόν και το προσωπικό κίνητρο, το οποίο νομίζω ότι είναι από αυτά τα οποία βάλλονται πάρα πολύ σήμερα, που οι άνθρωποι έχουν βρεθεί και να είναι πολύ κλεισμένοι στα σπίτια τους, αισθάνονται ίσως ακόμα πιο δύσκολα την αίσθηση να προσπαθήσουν περισσότερο. Είμαστε εδώ όμως και προσπαθούμε. Λέγοντας, μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν άλλον. Θέστε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους, ώστε να μην εισπράττουμε την αποτυχία του ότι δεν καταφέραμε κάτι πολύ grand και πολύ μεγάλο που είχαμε στο μυαλό μας. Σταματήστε την αναβλητικότητα, προσέξτε τη διατροφή σας και γυμναστείτε με μέτρο. Και γιατί λέμε με μέτρο, γιατί και σε σχέση με το πρώτο tip, το μη συγκρίνει τον εαυτό σας με κανέναν άλλον, ζούμε την εποχή του YouTube, του Internet, του Instagram,
Είναι πολύ εύκολο για έναν νέο άνθρωπο να δει όλα αυτά τα πρότυπα ανθρώπων που είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι, με συγκλονιστικά καλή διατροφή, με συγκλονιστικά σώματα, και όλο αυτό το πράγμα τελικά γυρίσει βάρος του σε κατάθλιψη ή σε τέλος πάντων θλίψη και να αισθάνεται πολύ μειονεκτικά. Οπότε δεν θα θέλαμε να πούμε γυμναστείτε μανιωδώς. Γυμναστείτε λοιπόν με μέτρο. Δεν πειράζει. Ξεκινήσουμε το με μέτρο και βλέπουμε πόσο θέλει ο καθένας, θα γυμναστεί παραπάνω αν θέλει. Και κάτι πρακτικό, εάν φυσικά μπορεί κάποιος, υιοθετήστε ένα κατοικίδιο που θα σας κάνει και πολύ χαρούμενους, αλλά και θα σας φέρει αντιμέτωπους με συγκεκριμένες ευθύνες. Και γιατί αυτό θα βοηθήσει το προσωπικό κίνητρο, διότι όταν έχεις υπευθύνη σου ακόμα και ένα γάτο ή ένα σκύλο, αισθάνεσαι ότι πρέπει να προσπαθήσεις, είναι σαν εντός εισαγωγικών να γίνεις γονιός και έχεις ευθύνες τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθείς. Το τέταρτο λοιπόν, δημιουργικότητα και καινοτομία. Διαβάστε βιβλία, δείτε παραστάσεις, ανακαλύψτε μουσικές που δεν γνωρίζετε. Ταξιδέψτε, αν είναι δυνατόν. Σήμερα δεν είναι πολύ δυνατόν, όμως ως συμβουλή γενικά πάντα ισχύει και πάντα του ανθρώπου τα ταξίδια. Ζήστε με συνειδητότητα την κάθε σας μέρα. Και τι εννοούμε εδώ, στα αγγλικά το mindfulness, το οποίο επικρατεί αρκετά ως αντίληψη τα τελευταία χρόνια και είναι από αυτές τις συμβουλές που πραγματικά πιάνει, το έχω δοκιμάσει κι εγώ, το να ζεις συνειδητά, να είσαι παρόν κάθε στιγμή της ζωής σου, είναι νομίζω από τις πιο σημαντικές συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε. Φυσικά θέλει λίγο παραπάνω έρευνα, του καθενός προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα και κατανόηση τι είναι τέλος πάντων η συνειδητότητα. Και μία συμβουλή, μία δραστηριότητα, μαγειρέψτε αποκλειστικά και μόνο με ό,τι θα βρείτε στο ντουλάπι σας για τη δημιουργικότητα και σε όποιους αρέσουν να μαγειρεύουν. Είναι ένα ωραίο τρίκ λοιπόν για να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και τη δημιουργικότητά μας. Επίλυση προβλημάτων, πέμπτη ήπια δεξιότητα του οδηγού. Με πολύ σημαντική συμβουλή, μη φοβάστε να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Αυτό ισχύει και στο κομμάτι το επαγγελματικό, αλλά και το προσωπικό. Το να αναλαμβάνουμε ευθύνες μας κάνει πιο ώριμους, μεγαλώνουμε και φυσικά είναι το πρώτο βήμα για να λύσουμε κάποια προβλήματα. Γιατί όσο κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν λύνουμε ποτέ τίποτα. Και προσωπικά, αλλά και στο κομμάτι το εργασιακό. Καταστρώστε λοιπόν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, εάν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά σας, καταγράψτε το. Μελετήστε το πριν πάρετε αποφάσεις για να μην δρούμε έτσι πολύ ενθερμό. Δώστε σημασία στη γνώμη των άλλων και τα συναισθήματα. Και για την επίλυση προβλημάτων, μία πρακτική συμβουλή που έχει και πλάκα. Παίξτε σκάκι και παιχνίδια στρατηγικής, ειδικά για όσους αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε και προηγουμένως, η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή. Και με βασική συμβουλή, γιατί μιλάμε σε νέους ανθρώπους, ξεχάστε το φόβο μπροστά στο καινούριο και εναρμονιστείτε όσο μπορείτε με την αλλαγή. Μην βλέπετε παντού εμπόδια, προσπαθώντας να πιάσουμε και κάποιους ανθρώπους που δεν είναι από τη φύση τους πάρα πολύ αισιόδοξοι ή πάρα πολύ χαρούμενοι. Τους υπενθυμίζουμε να βλέπουν και λίγο την πιο θετική πλευρά των πραγμάτων. Διατηρήστε την κριτική σας σκέψη, κυρίως εδώ είναι για το κομμάτι μέσα στη δουλειά, και ρωτήστε για ό,τι δεν γνωρίζετε, χωρίς να ντρέπεστε. Νομίζω ότι οι πολλοί νέοι άνθρωποι, όταν μπαίνουν σε ένα καινούριο εργασιακό περιβάλλον, θέλοντας φυσικά να δείξουν ότι είναι πρόθυμοι και ότι θέλουν να δουλέψουν και ότι έχουν γνώσεις, φοβούνται να ρωτήσουν διάφορα πράγματα, με αποτέλεσμα τελικά να μπερδεύονται, να χάνουν χρόνο και όλο αυτό που μία συστολή για να μην φανούμε, ας πούμε, χαζοί ή να μην φανούμε ότι δεν ξέρουμε. Οπότε ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη και ρωτώντας, λύνονται τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, για το πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα στις αλλαγές. Δοκιμάστε κάθε μέρα κάτι εντελώς καινούριο, από τι μουσική θα ακούτε στο αυτοκίνητο, μέχρι το μεσημεριανό που θα φάτε, τα ρούχα που θα βάλετε. Είχαμε και στον οδηγό ή ακόμα και επιλέξτε διαφορετική διαδρομή για να πάτε στη δουλειά σας, κατεβείτε μία στάση νωρίτερα ή μετά. Πάμε λοιπόν στην 7η, η υπηδεξιότητα της προσωπικής ανάπτυξης. Μειώστε ή για να είμαστε κάπως πιο ρεαλιστές, το ανάποδο, βάλτε οριστικό τέλος ή μειώστε τις επιβλαβείς συνήθειες που σας κρατούν καθυλωμένα στο παρελθόν. Ο καθένας ξέρει τι είναι αυτό που τον εμποδίζει, δεν είναι το ίδιο για όλους, να αναπτυχθεί.
Οπότε, αν ας προσπαθήσουμε να τα σταματήσουμε ή να τα μειώσουμε, τέλος πάντων, για να είμαστε, να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα. Επενδύστε σε ουσιαστικές σχέσεις με τους κοντινούς σας ανθρώπους και φροντίστε τον εαυτό σας καθημερινά, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρετε. Ξέρουμε όλοι τώρα ότι υπάρχει αρκετό μεγάλο θέμα με την ψυχική υγεία των ανθρώπων, ειδικά τώρα, στην εποχή που ζούμε, και είναι καλό να επισημαίνετε ότι η φροντίδα δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό και την ψυχή μας. Δραστηριότητα που προτείνουμε, επιλέξτε με φίλους σας ταινίες με θέμα της ζωής που σας εμπνέουν, δείτε τις και συζητήστε τις διαχείριση χρόνου, να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας για τον χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρώσετε μια εργασία. Βρείτε ο καθένας το δικό του αποτελεσματικό τρόπο να λειτουργεί και μη συγκρίνετε τι κάνετε εσείς με ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι. Αν κάποιος δουλεύει πρωί, ή βράδυ, ή νύχτα, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που εργάζεται και που δουλεύει. Και μη χάνετε χρόνο χαζεύοντας υπερβολικά στα social media, ειδικά αν είστε στο γραφείο, περιορίστε τις αποσπάσεις, το οποίο νομίζω ότι ισχύει για όλους μας. Θυμάμαι, η αλήθεια είναι χαρακτηριστικά, ότι και την ώρα που το έγραφα αυτό, χτυπούσε και ένα κινητό παραπέρα και λέω τι γράφω και τι κάνω, αλλά τέλος πάντων είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε. Και δραστηριότητα που προτείνετε, βάλτε το ξυπνητήρι σας 15 λεπτά νωρίτερα, κάθε μέρα εννοούμε αυτό, και μην πατήσετε το snooze, θέλοντας έτσι να κερδίζετε χρόνο μέσα στη μέρα. Το συγκεκριμένο activity είχε και συνέχεια που έλεγε μετά από 15 μέρες 30 λεπτά νωρίτερα, μετά από ένα μήνα 45 λεπτά νωρίτερα. Αλλά ας μην είμαστε υπερβολικοί, ας δούμε εδώ, τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε όλο το πνεύμα της, του tip. Διαπραγμάτευση λοιπόν, η επόμενη ήπια δεξιότητα. Ακούστε προσεκτικά το συνομιλητή σας και μην βιαστείτε να ανοίξετε όλα σας τα χαρτιά. Θέστε από πριν τις κόκκινες γραμμές σας, το οποίο είναι σημαντικό να ξέρουμε από πριν και σε επίπεδο και στον εργασιακό χώρο, αλλά και προσωπικά να φτάσουμε, να είστε ευέλικτοι και ανοιχτοί σε προτάσεις, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλες τις πλευρές, ένα win-win situation δηλαδή, όσο αυτό είναι εφικτό. Και activity που προτείνετε, φτιάξτε μια ομάδα με φίλους ή συμμαθητές και μελετήστε τις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις στην ιστορία, βρείτε λεπτομέρειες που τις αφορούν και ανταλλάξτε πληροφορίες και τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά, εννοούμε σε μεγάλες διαπραγματεύσεις, σε συνθήκες πολέμου. Και πάμε να δούμε και το 10, επίλυση συγκρούσεων, η ήπια δεξιότητα. Με πρώτη βασική αρχή, το εγώ είναι λιγότερο σημαντικό από το συνολικό όφελος. Αφήστε τα προσωπικά σας συστήματα στην άκρη, το οποίο και αυτό φυσικά θεωρητικά είναι εύκολο, αλλά δύσκολο γίνεται πρακτικά πολλές φορές. Οπότε το επισημαίνουμε και επαναλαμβάνουμε ότι ο καθένας σε όλο αυτό το πράγμα θα βρει τον τρόπο να το καταφέρει στη ζωή του λιγότερο ή περισσότερο και μην προσβάλλετε κανέναν. Μην κρατάτε μνησικακία και αποφύγετε να είστε επικριτικοί ή σκληροί. Μπείτε για λίγο και στη θέση των άλλων. Το γνωστό έμπαθη λοιπόν που οφείλουμε όλοι να αναπτύσσουμε όλο και περισσότερο και καλό είναι να το έχουμε. Και πάμε να δούμε εδώ και το activity. Μελετήστε τις μεγάλες συγκρούσεις της σύγχρονης ιστορίας. Σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί για το καλό της ανθρωπότητας. Αρκετά ιστορικά τα activity που προτείνουμε. Και το 11ο που αναλύουμε, η ήπια δεξιότητα που αναλύεται, της αυτοπεποίθησης. Φροντίστε λοιπόν τον εαυτό σας ως ολότητα. Δοκιμάστε ασκήσεις διαλογισμού, για όποιον θέλει και μπορεί. Και αποδεχτείτε τον εαυτό σας με όλα τα θετικά αλλά και αρνητικά που φυσικά θέλει. Παραδεχτείτε τυχόν σας λάθη και ζήστε τη ζωή σας συνειδητά και στο έπακρο. Και η δραστηριότητα που προτείνουμε εδώ, βρείτε μία δραστηριότητα που σας προκαλούσε μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, είτε αυτό είναι το τραγούδι, είτε είναι υποκριτική, είτε είναι ζωγραφική, ο καθένας δεν ξέρω που θεωρεί ότι είναι πολύ καλός, και δεσμευτείτε ότι θα τη δοκιμάσετε. Και το 10ο και τελευταίο skill, soft skill που αναπτύσσουμε, η ηγετική ικανότητα. Καθοδηγείτε λοιπόν το πολύ βασικό με το παράδειγμα, lead by example. Καλλιεργήστε τη δημιουργικότητά σας. Όσο πιο δημιουργικός είναι ένας ηγέτης, τόσο περισσότερο θα πιστεύω θα τον ακολουθούν και θα αναπτύσσει και την ικανότητά του. Μη φοβάστε να αναλαμβάνετε ευθύνες. Και φυσικά, εάν είστε leader κάποιας ομάδας, να είστε μεγαλόψυχοι στους επένους σας προς την ομάδα. Tip που προτείνουμε, διαβάστε βιογραφίες ή δείτε ταινίες με θέμα τη ζωή μεγάλων ηγετών.
Και αυτό το οποίο θέλω έτσι να κάνουμε πολύ σαφές είναι ότι πρέπει ο καθένας να βρει ό,τι του ταιριάζει περισσότερο και να το προσαρμόσει στη ζωή του και την προσωπικότητά του. Με απόλυτο δεδομένο ότι ο καθένας μας είναι ξεχωριστός, η πρόκληση είναι να βρούμε ό,τι ταιριάζει περισσότερο σε εμάς και ό,τι λειτουργεί περισσότερο. Ακόμα και μια απλή ανάγνωση του οδηγού θα γίνει αφορμή για σκέψη και εξέλιξη, ειδικά στις πολύ δύσκολες και περίεργες συνθήκες εποχής μας. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο οδηγός δείχνει τον δρόμο προς το στόχο, ο οποίος περνάει από την αγάπη προς τον εαυτό μας, τις τέχνες και τη δημιουργικότητα. Και κλείνοντας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. You got this. Θα δούμε.